καταρχήν να πούμε λίγο το ιστορικό. Άκη, πολλά έχουν υποθεί από τον νομικό πρόσωπο. Μέχρι και το 2016 ήταν ok τα πράγματα. Με ένα 100 περίπου υποδείξη και 350.000 εισπράξει από το ΕΣΠΑ. Από το 2017 και μετά η επιχορήγηση αρχίζει να μειώνεται στο 1.350.000, στο 2018 1.220.000. Εδώ αυτή η μείωση όμως πρέπει να πούμε ότι έπαιξε ρόλο η αλλαγή και το ότι ιδιωτικά κόπηκε μία τάξη τους παιδικούς σταθμούς. Δεν έπαιξε. Και από το 2019 για φέτος, και αυτό πήγε να παράδει το στόχο υπολογισμό, ότι μπήκαν 850.000 ευρώ επιχορήγηση για το νομικό πρόσωπο, η μισθοδοσία των μονίμων ήταν 849.000. Πώς θα κινηθεί όλο το νομικό πρόσωπο? Τώρα, πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά από το ΕΣΠΑ, γιατί σου λέει, ας αποκόψουμε το νομικό πρόσωπο από τους δικούς μας φόρους. Καταρχήν, δεν είμαστε οι μόνοι που κάνουμε συγχωνεύσεις σταθμών. Έχουν γίνει 6, νομίζω, μιλούσαμε και με τα παιδιά, όταν ξεκίνησαν πρέπει να ήταν 18, ήταν και είναι 12. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ για αυτό που υπόθηκε πριν, ότι και με 10 παιδιά πρέπει να είναι 1-1 συν μία καθαρίστρια συν ένας μάγειρας. Στα Κορέσπια πέρσι υπήρξε το φαινόμενο, είχαμε 2 παιδιά, αν δεν απατώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι. 5. Okay. Για δύο μου σκράτους, μην με διακόπτετε μόνο. Συμφωνούν για το 1-1, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και το 1-1 δεν είναι πολύ λογικό να είναι 4 παιδιά και 4 εργαζόμενοι. Τουλάχιστον, αν το βρίσκεται... Δύο και μία μαγείρισα και μία καθαρίστρια. Αυτό μην το λέτε, γιατί κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Ότι δεν υπήρχε, κακώς δεν υπήρχε. Μην το λέτε, όχι. Άρα λοιπόν πάμε τώρα να δούμε με το ΕΣΠΑ. Μειώθηκαν λοιπόν οι εισπράξεις το 2018 και το 2019. 223.000 είναι οι εισπράξεις από το ΕΣΠΑ και το 2018. Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα είναι βάση του απολογισμού από το ταμείο και δεν αναζητούνται. Και όσο για την μισθοδοσία που σας είπε ο Δήμαρχος και είδα ότι υπήρξε μια αντίδραση, η μισθοδοσία όπως είναι καταγεγραμμένη από τον απολογισμό είναι 267.000. Συμφωνήσαμε νομίζω στο νούμερο. 292 λοιπόν. 267 έχει απολογισμό στο 18. Διαιρέστηκε με το 18, διαιρέστηκε. Ένω ένα μόνο σε ναι, σύν τον ένα τον μισθό που δεν είναι. Αυτό. Ό,τι νούμερο βγαίνει, βγαίνει. Δεν σας είπε κάτι άλλο. Το αν είναι μεικτά ή καθαρά, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό είναι το νούμερο. Διαιρέστηκε. Όσο για το 2019, παρουσιάζεται βέβαια και μια αύξηση μισθού από 237.000. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οφείλεται. Το 2017 πάει στις 267.000 το 2018. Και τώρα πάει στις 290.000. 17, 18, 19 μισθολογική δαπάνη. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να αυξήθηκαν οι εισφορές, δεν ξέρω από ποιο λόγο. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον. Και καταρχήν είμαστε 15 μέρες. Ο κύριος Δήμος ανέλαβε 22 Σεπτέμβρη. Και για να ανοίξουμε και μια παρένθεση. Θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Κάναμε 5 συμβούλια μέσα σε ένα μήνα για να αναλάβουμε τη διοίκηση και του νομικού προσώπου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την πάπια, να αργήσουμε και 3 μέρες, να αργήσουμε και τα συμβούλια, να μην κάνουμε το πρώτο συμβούλιο μία του μηνός, μία Σεπτέμβρη, το κάναμε 8. Και να έρχονταν η προθεσμία τέλη Σεπτέμβρη και τι θα γινόταν και γιατί δεν σας ανανέωσαν τις συμβάσεις. Θα είσαι μία απόφαση του Αυγούστου. Ας τώρα, γιατί δεν το υπέραβα. Έπρεπε να καθυστερήσει. Γιατί δεν το υπέραβα, ξέρετε γιατί. Γιατί του ζήτησαν την πίστοση και δεν την υπέραβα. Γιατί δεν έχουν φτάσει στον προπολογισμό. Το οικονομικό είναι το πρόβλημα ή όχι. Όχι, δεν θα ίσχυε η απόφαση αυτή. Άλλο. Δεν θα ίσχυε η απόφαση. Άλλο για όχι γενικότερα και έτσι αμούσα. Όλοι οι τοποθετήσει δεν είναι οικονομικό αυτό. Να πούμε λίγο να τοποθετηθεί. Όχι, δεν το θέλει νομίζω. Να δούμε λίγο το σύνολο. Κοιτάξτε. Αλλά κύριε Βοελέ, το δικαίωμα να τοποθετηθεί όπως τοποθετήθηκε οποιοδήποτε σε όποιο θέμα είναι. Μην με διακόπτετε λίγο, ήθελα να βάλω και το νομικό, το οικονομικό του νομικού προσώπου, το οποίο δεν έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες συμβάσεις, γιατί τα παιδιά εδώ πέρα θέλουν να ανεξαρτητοποιηθεί το ένα οικονομικό
από αν δεν έχει λεφτά το μονικό πρόσωπο. Αλλά παρόλα αυτά μου κάνει και εντύπωση ότι ο κύριος Αποστολίτης, δεν ξέρω αν είναι εγώ, ο οποίος θέλει έξτρα πόρους και λέει να τα λειτουργικά θα τα καλύψουμε. Λες και ζούμε αλλού. Πριν μια εβδομάδα που φέρατε και υπέραψε και περάσαμε εδώ πέρα μια εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε διαγωνισμό για τα πετρέλαια. Άβολος, δεν έρχεται κανείς. Φτάσαμε εκεί, δεν έρχεται κανένας να δώσει προσφορά. Δεν είπα θα τα καλύψουμε. Εντάξει, όχι, είπατε είναι και ένα κόστος, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Όχι, φτάνει για τις μισθοδοσίες. Ναι, φτάνει οριακά, εντάξει, δεν φτάνει οριακά, είναι μείον 30.000. Ναι, αν ο Δήμος έδινε την χρηματοδότηση. Ωραία, και σας λέω τώρα, θα έχουμε στοιχεία να τα πούμε και στον. Αν ο Δήμος. Ξέρετε, αυτά και εμείς θα κάνουμε. Είπαμε και πάλι δεν κάνουμε διάλογο. Όχι, θέλω να το πω γιατί ο κύριος Αποστολίτης είναι και στις προμήθειες και ξέρει τι γίνεται. Γραφείο κίνηση, εντάξει, γνώμη. Και θέλω να πω και για το άλλο που λέμε να πάρει ο Δήμος, να πάρει ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή, με στοιχεία 1/9 του 2019, τη μέρα που παραλάβαμε, και θα δούμε πού θα κλείσει και θα τα πούμε στον προϋπολογισμό, το 79,5% των χρημάτων που πήγαν από τα ταμεία του Δήμου πήγαν στους εργαζόμενους. Πού θέλετε να πάει αυτό το πρόβλημα? Δεν έχουν βέβαια τα παιδιά του ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή σε αυτό το ποσό. Πού θέλετε να το φτάσουν? 80% σε παροχές, πιστοδοσίες, δαπάνες. Αν τα πρόκειται στο αμφισβητή, θα βρούμε να τα. Θα βρούμε κονδύλια, ναι. Θα βρούμε κονδύλια. Εντάξει. Για την έξτρα επιχορήγηση, γιατί ο κύριος Μαγκάς έπρεπε να υπάρχει μια έξτρα επιχορήγηση. Σωστό είναι. 1% που θέλει το νομικό πρόσωπο για να βγει. Δεν λέμε όλοι. Τώρα, κυρία Σπύρου, είπατε κάτι για περιχωρήσεις από το. Ότι θα σας βρω τα λεφτά. Τα GDPR. Τα GDPR είναι προσωπικά δεδομένα. Με 10.000 που λέγατε τα τζιμπιλιά. Τι να μεταφερθούν? Όχι, ήταν τις δαπάνες που έκανε το νομικό πρόσωπο. Ναι, όλα αυτά. Μα όλα αυτά που λέτε για μου για προσωπικά δεδομένα που έχετε πει. Εντάξει, είτε κάτι άλλο. Εντάξει. Μα δεν είναι αυτές οι δαπάνες είναι ανελαστικές. Δεν θα πει. Δεν θα πει αυτή τη δαπάνη. Όχι, επειδή είπατε μία. Υπάρχουν κι άλλες. Είπα 10. Γίνεται μία μεγάλη φασαρία για την εισήγηση. Και πώς είναι? Καταρχήν, δεν ξέρω αυτό που είπε τώρα εδώ ο κύριος Μπότσαρης, ότι ήταν άλλη εισήγηση με σχέση αυτή που μοιράζεται. Στην εισήγηση λοιπόν γίνεται αναλυτικά ποια είναι η πρόταση. Αυτό το πράγμα ανέβηκε στη διάρκεια. Όσοι είδατε την απόφαση, θα είδατε ότι κατευθείαν πάει στον δεύτερο λόγο. Φαίνεται ότι στο copy-paste δεν βάλαμε τον πρώτο λόγο. Και γι' αυτό το επανέφερα. Και γι' αυτό φαίνεται σύμφωνα με την εισήγηση. Αλλά να το παρακάμψω και αυτό και να πω, δεν έχει και πολύ σημασία. Τι θα συμβεί σήμερα, τι ψηφίζουμε σήμερα? Μα και ο πρώτος λόγος διαφορετικός είναι στην εισήγηση. Συγγνώμη. Τι ψηφίζουμε σήμερα? Αυτό έχει ουσία. Αφήστε το να το πληρώσει όμως, δεν γίνεται. Τι ψηφίζουμε σήμερα? Λέμε λοιπόν, αν έπρεπε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δικιά μας, αν έπρεπε να έρθει με δύο αποφάσεις, μία όσον αφορά την ανανέωση, να μην έρθει και να έρθει μόνο για αυτούς που δεν ανανεώνουν. Η κύκλωση του 2016. Και όπως εμείς την ερμηνεύσαμε, λέει ότι όταν ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις και οι 18, δεν χρειάζεται να έρθουν. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Η διευκρίνηση είναι η 25. Όταν δεν ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις, έρχονται οι συμβάσεις. Και γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Η απόφαση σήμερα είναι πολύ απλή. Αν θα ψηφιστεί η πρόταση που έχουμε φέρει η Δημοτική Αρχή, θα ανανεωθούν οι 10 συμβάσεις. Αν δεν ψηφιστεί η πρόταση, μα αυτό αυτονόητο. Αν δεν ψηφιστεί. Αν δεν ψηφιστεί η εισήγηση της πλειοψηφίας, δεν μπορούν να γίνουν απολύσεις. Χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν το ξέρετε αυτό? Μα τι να γραφτεί, μα σας έχουμε κάνει 5 σελίδες συζήτηση και κάνουμε τέτοιο θέμα. Βγήκε ο πρόεδρος τώρα. Αφήστε βγήκε ο πρόεδρος. Θα σας πω κάτι, θα σας πω. Δεν σας είπα τι να γίνει, γιατί υπάρχει ο πρόεδρος. Μπορώ να μην με διακόψετε λίγο και μετά πάρετε το λόγο στη δευτερολογία σας. Δεν διέκοψα κανένα. Λοιπόν, ο πρόεδρος, λέμε μετά τι θα γίνει άμα δεν έρθει η εισήγηση. Άμα δεν ψηφιστεί η πρόταση, μπορεί αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει, όχι απόλυση, μία ανανέωση σύμβασης. Μία ανανέωση σύμβασης
χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει. Όχι. Άρα είναι αυτονόητο. Εκ του περισσού πράγμα. Λοιπόν, τώρα θα γίνει πρόσληψη. Υπάρχει πίστοση. Αυτή τη στιγμή, όπως και ο κύριος Ζουλιάνος έφερνε την εισήγηση και δεν το απαντούσαν. Σας τα είπε ο Δήμαρχος. 7 του μηνός, 9 του μηνός, δεν έφεραν βεβαίωση πίστοσης. Τι θα συμβεί. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι άμα και εδώ για να ξέρουμε και όλοι τι ψηφίζουμε και όπως είπε και ο κύριος Σταμίλας πολύ σωστά και ο Δήμαρχος και ούτε εμείς ξυπνήσαμε μία μέρα και από 1 Σεπτεμβρίου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε ρέπα στο κλειστό και να ξυπνήσαμε και τι θα κάνουμε, να σταματήσουμε 10 άτομα. Και γιατί δεν τους πληρώνουν 4 μήνες. Και αυτό οι κύριοι συνδικαλιστές τι αδίκημα είναι όταν δεν πληρώνουν και εργαζόμενοι. Είναι αδίκημα. Είναι. 4 μήνες απλήρωτοι. Ποιος τους έχει απλήρωτους τώρα. Ποιος. Ποιος έχει απλήρωτους. Ποιος τους έχει. Ποιος τους έχει απλήρωτους. Το νομικό πρόσωπο. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Εντάξει. Εμείς. Εμείς. Το θέλετε. Και μην προσπαθείτε εδώ μέσα να εκβιάσετε. Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν θα έχετε το λόγο στη συνέχεια. Έχετε διακόψει όλο τον κόσμο. Έχετε το παιδί. Εμείς τους έχουμε απλήρωτους. Άμα βλέπετε ότι εμείς έχουμε απλήρωτους τα παιδιά του ΕΣΠΑ που έχουν απληρωθούν από τον Μάιο, αυτοί είστε. Εμείς τους έχουμε απλήρωτους. Είναι άδειο ο Δήμος. Εντάξει. Λοιπόν, προσπάθησε να μπει ένα κλίμα. Προσπάθησε να μπει ένα κλίμα εκφοβισμού ότι αν τυχόν εμείς πάρουμε μία απόφαση και περάσει η εισήγηση στα δικαστήρια κτλ. Θα κερδίσουν γιατί είναι οτιδήποτε. Νομίζω το δείγμα είναι ξεκάθαρο. Δεν θα περάσει αυτή. Καλό όλους τους συμβούλους. Εμείς έχουμε την εισήγηση κανονικά. Θα πάρουμε μια πολιτική απόφαση. Αν πέσει στα δικαστήρια όπως λέτε, οκ. Okay. Απλά κατά τη δικιά μας ερμηνεία. Επαναλαμβάνω κατά τη δικιά μας ερμηνεία. Σε περίπτωση που δεν περάσει η πρότασή μας, στην ουσία οι σύμβουλοι που θα ψηφίσουν κατά της πρότασης της δικιάς μας, διατάσσουν το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει πίστοση μετά τη βεβαίωση που θα στείλει το νομικό πρόσωπο. Ο καταλογισμός της δαπάνης, αν είναι να γίνει, θα βαρύνει όποιον είναι να βαρύνει για το γνάζο. Γιατί κύριε Λέξη, ξέρετε από αυτά, τα έχετε σαραντήσει. Δεν κάνετε διάλογο. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα, κύριε Τσαμούσα. Αυτό είναι. Κύριε Λέκο. Να αποφασίσουμε όλοι. Το καθένας παίρνει τη συνέχεια. Προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, προσωπικό. Απευθύνθηκε στο όνομα. Δεν απευθύνθηκε σε εσάς. Εσείς με που διακόψατε 4 φορές. Δεν είπε Λέκος, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσαμούσα, μην είπατε 4 φορές κατά την ομιλία. Άλλο αυτό. Δεν κάνουμε διάλογο, δεν έχετε το λόγο συνέχεια. Τώρα θυμηθήκατε ότι δεν κάνουμε διάλογο. Μετά από 150 διαλόγους.